Να ευχαριστήσω στη διευθύντρια την κυρία Κωνσταντινού. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ασημόπουλο. Πιο πολύ τώρα. Και να συγχαρώ τα παιδιά της πρώτης τάξης της Πέμπτης του σχολείου σας για την ξεχωριστή και αξιοθαύμαστη προσπάθεια της τάξης. Βασιλίσαν τα παιδιά που έλεγαν τις δυνάμεις τους και τη φαντασία τους και δημιουργήσαν αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα με υπέροχες ιδέες και σχέδια που ζωγράφησαν τα ίδια τα παιδιά. Φυσικά όλα αυτά απέτυχαν με την καθοδήγηση του δασκάλου του κ. Ασημόπουλου. Οφείλω να συγχαρώ τον κ. Ασημόπουλο. Για την πρωτότυπη ιδέα που είχε και για την υλοποίησή τη. Είναι σπουδαίο το γεγονός ότι κυκλοφορούν παιδικά παραμύθια γραμμένα από τους μαθητές του σχολείου, από τα δικά μας παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Ως εκδότες, ως εκδότες του Publish. Υπάρχει και άλλα παραμύθια που είναι από παιδιά. Αυτά είναι από το σχολείο στα παιδιά. Ναι, έχετε και από παιδιά, όχι από παιδιά. Είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε πρωτοπόροι. Αυτό ήταν, συγγνώμη. Όχι, κανένα πρόβλημα, δεν βγάζει. Εμείς ως εκδότες του Publish, αυτή η πρωτοβουλία της αυτού ήταν κάτι που μας τράβηξε στο ενδιαφέρον. Ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα και παρακινηθήκαμε από τον Γιώργο να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική έκδοση αυτού του αξιόλογου έργου των παιδιών. Εμείς στο U-Publish πιστεύουμε πως τέτοιες κινήσεις πρέπει να προβάλλονται. Είναι σημαντικό στις μέρες μας, πρωτοβουλίες σαν και αυτή, να γίνονται γνωστές και να υποστηρίζονται. Και θέλουμε να σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια των παιδιών. Πραγματικά νιώθουμε μεγάλη χαρά βλέποντας ότι οι δάσκαλοι ορθούν τα παιδιά προς την τέχνη, εν προκειμένου τη λογοτεχνία και τα εικαστικά, γιατί το ελληνικό σχολείο παρέχει και γνώση και γενικότερη πνευματική καλλιέργεια. Ας μιλήσουμε όμως λίγο για την ηλεκτρονική έκδοση με αφορμή τα βιβλία των παιδιών. Αρχικά σας πω δύο λόγια για το τι είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο, όπως είναι η αγγλική τεχνολογία, δεν διαφέρει, δεν είναι ένα βιβλίο. Το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο, αυτό που αλλάζει είναι το μέσο. Και το μέσο στην ιστορία του βιβλίου δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει, έχει αλλάξει αρκετές φορές. Να σας κάνω μια σύντομη αναφορά. Η πρόγονη του βιβλίου, του έντυπου, ήταν οι πρίμινες πλάκες, μετά ήταν οι πάπυροι και ακολούθησαν οι περγαμινές. Στη συνέχεια έγινε η πρώτη τύπωση με ξύλινα στοιχεία. Δύο όμως ήταν οι ανακαλύψεις που έδωσαν όθηση στο σημαντική παραγωγή του τυπωμένου διαβιβλίου. Η μία ήταν το χαρτί και η άλλη ήταν τα κινητά μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία. Με το πέρασμα του χρόνου, τη μηχανοποίηση και εν τέλει τον αυτοματισμό, στα τυπογραφεία τα βιβλία μπορούσαν να παραχθούν κατά εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα και έγιναν πολύ πιο φθηνά. Πράγμα που σημαίνει ότι έγιναν πολύ προσιτά σε ευρύτερες μάζες ανθρώπων. Σήμερα το βιβλίο μετατρέπεται σε ηχοακουστικό, audiobooks και σε ηλεκτρονικό e-book. Ζούμε στην εποχή που οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συσκευές έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Εδώ να αναφέρω πως στην Αμερική το ηλεκτρονικό βιβλίο αυξάνει διαρκώς τις πωλήσεις του. Επίσης, το Amazon το Βρετανικό που πουλάει ηλεκτρονικά βιβλία δήλωσε πως πλέον οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων έχουν ξεπεράσει την έδρα. Το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν υστερήσει τίποτα από το ηλεκτρονικό βιβλίο. Έχει το δικό του ISBN, που είναι η ταυτότητα ουσιαστικά του βιβλίου, και αμέτρητες δυνατότητες. Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι αρκετά και σημαντικά. Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος. Το χαμηλό κόστος τόσο για τον δημιουργό που θέλει να παράγει, να κάνει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, όσο για τους αναγνώστες. Αυτό το χαμηλό κόστος προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι απουσιάζουν οι πρώτες σύλλησεις. Απουσιάζει το χαρτί, απουσιάζει το μελάνι και φυσικά δεν υπάρχει και διαδικασία της τύπωσης. Ένα βιβλίο, να σας πω περίπου πώς
τι διαφορά έχει σχετικά με το έντυπο. Ένα βιβλίο έντυπο, ας πούμε, που μπορεί να έχει 20 ευρώ, στο ηλεκτρονικό μπορεί να το βρείτε με 10 ευρώ, ίσως και φτηνότερα. Αυτή η απουσία των πρώτων υλών κάνει το e-book και οικολογικό. Σκεφτείτε πόσα δέντρα καταστρέφονται και πόσα λίτρα νερού καταναλώνονται ετησίως για να δημιουργηθεί το χαρτί, να παραχθεί. Με τα e-book συνεισφέρουμε όλοι μας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και επομένως στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αγορά ενός e-book σώζει δέντρα και νερό που είναι τόσο πολύτιμα για τη ζωή μας. Με το e-book εξοικονομούμε χώρο. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε μια σημεία ηλεκτρονική συσκευή όπως αυτή εδώ που έχω μπροστά μου ή ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανέκτητα βιβλία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας βιβλιοθήκη. Φανταστείτε πως με το έντυπο, επειδή είναι προϊόν, πιάνει κάποιο χώρο. Αυτό, το βιβλίο όταν διαβαστεί θα πρέπει να αποθηκευτεί και θα πρέπει να τακτοποιηθεί σε κάποιο ράφι μιας βιβλιοθήκης. Αυτό πλέον με το e-book δεν το έχουμε. Που σημαίνει ότι μπορούμε να κουβαλάμε μαζί μας πολυάριθμα βιβλία. Παντού, έτσι. Παντού. Όπου και αν βρισκόμαστε, μπορεί να έχουμε τη δική μας βιβλιοθήκη. Αναρωτηθείτε, ειδικά όσοι διαβάζουν και αρκετά, θα το έχουν αναρωτηθεί, το όταν συμπληρώνεις σιγά-σιγά, διαβάζεις πολλά βιβλία, πού θα τα βάλεις μετά. Το σκέφτεσαι συχνά αυτό το πράγμα. Το e-book επίσης απλουστεύει τη διαδικασία της αγοράς και μας εξοικονομεί αρκετό χρόνο. Η αγορά είναι απλούστερη, διότι δεν χρειάζεται πλέον να πας σε κάποιο βιβλιοπωλείο για να αγοράσεις το βιβλίο. Αυτό το κάνεις μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής. Μια είναι στο διαδίκτυο και απλώς αγοράζεις το βιβλίο. Επίσης μας εξοικονομεί χρόνο. Μας εξοικονομεί χρόνο γιατί δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να είμαστε σπίτι μας για να κάνουμε την αγορά. Ένα σημαντικό παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι. Αν έχετε πάει διακοπές, είστε σε κάποιο χωριό το οποίο είναι απομονωμένο και έχετε ξεχάσει να πάρετε τα βιβλία μαζί σας. Ή ξεμείνατε τα βιβλία, διαβάσατε πολύ και δεν έχετε άλλο βιβλίο να διαβάσετε. Εκείνη τη στιγμή, αν έχετε μια ηλεκτρονική συσκευή μαζί σας, μια σύνδεση στο ίντερνετ, πολύ απλά μπορείτε να κάνετε την αγορά του βιβλίου. Ακόμα το e-book έχει πολλές δυνατότητες ανάγνωσης. Με την εφαρμογή που κατεβάζετε από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Για να αναγνώσετε αυτό το e-book, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Μπορείτε το κείμενο να το φέρετε πιο κοντά, να μεγαλώσετε τα γράμματα. Μπορείτε να τους μικρύνετε. Μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις. Μπορείτε να υπογραμμίσετε μέσα στο κείμενο. Μπορείτε να βάλετε σελιδοδείκτες. Σελιδοδείκτες που την επόμενη φορά που θα ανοίξει η ηλεκτρονική συσκευή, θα βρείτε το κείμενο από το βιβλίο από εκεί που το αφήσατε. Πολλές φορές το βιβλίο μπορεί να μην βλέπετε καλά. Για παράδειγμα, κάποιος μεγαλύτερος ηλικία μπορεί να έχει πρεσβειοποία. Με το να το φέρει πιο κοντά τα γράμματα, μπορεί να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσει καμιά γυαλιά. Ακόμα μπορούμε να ανακαλύψουμε εύκολα κάποια λέξη ή κάποιο συγκεκριμένο σημείο στο e-book, χωρίς φυσικά να καταστρέψουμε το βιβλίο. Επομένως, το e-book δεν έχει φθορές, όπως το έντυπο. Το έντυπο μπορεί να χαλάσει εύκολα. Μπορεί, ας πούμε, μια σελίδα που να σκιστεί. Μπορεί να λερωθεί, να πέσει μια λαδιά πάνω. Μπορεί με τις σημειώσεις που κρατάμε να θα το κυτρινίσουμε και δεν μπορεί να ξαναβγεί η κυτρινή το χρώμα αυτό. Μπορεί να καεί, μπορεί να χαθεί. Στο ηλεκτρονικό βιβλίο δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ακόμα και αν καταστραφεί η ηλεκτρονική συσκευή, μπορούμε να ξαναγοράσουμε στην καινούργια συσκευή που θα το βάλουμε ή σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορούμε. Το ήδη που έχουμε κατεβάσει βιβλίο να το ξανακατεβάσουμε. Δεν ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία να το αγοράσουμε πάλι από την αρχή. Πιστεύω πως σε αρκετούς έχει τύχει καμιά φορά να δανείσουν κάποιο βιβλίο σε κάποιον φίλο τους και να τους επιστρέφει ποτέ ή να τους χαλάσει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το e-book επίσης έχει δικό του φωτισμό, είναι αυτόχρονο. Αυτό το πράγμα που σας λέω είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το έχω δει και στην πράξη, δηλαδή προσωπικά. Τυχαίνει πολύ. Ας πούμε, είχα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όταν έπεσα το βράδυ να κοιμηθώ, επειδή συνήθως διαβάζω, ξάπλωσε ο σύζυγός μου δίπλα και εγώ ήθελα να διαβάσω. Την ενοχλήσε το φωτιστικό που είχα. Πλέον με το e-book, με το ηλεκτρονικό βιβλίο, με μια συσκευή, ηλεκτρονική συσκευή, από τη στιγμή που έχει δικό του φως, δεν ενοχλήσει κάποιον. Και φυσικά δεν το έχει την πνευματογνωμία. είναι πολύ σημαντικό. ακόμα το e-book. Έχει απεριόριστο αριθμό αντιτύπων.
αυτό ενδιαφέρει και τους αγοραστές. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα παραχθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, όσες φορές ζητηθεί, τόσες φορές μπορεί να προσφερθεί. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά για τον δημιουργό. Ένας δημιουργός, από τη στιγμή που θα γίνει το βιβλίο του, θα έρθει στο σημείο να το τυπώσει. Όταν θα έρθει στο σημείο αυτό να το τυπώσει, θα πρέπει να έχει αποφασίσει πόσα τεμάχια θα τυπώσει. Θα τυπωθούν 2 τεμάχια, 3 τεμάχια, 50, 500 χίλια. Αυτό έχει πολλά δισαβαντάζ. Ένα σημαντικό δισαβαντάζ είναι ότι μπορεί να τυπωθούν 500.000 τεμάχια και να μην τα πουλήσει όλα, να μην είναι στο χέρι. Ένα άλλο δισαβαντάζ είναι ότι. Προσπαθώ να το θυμηθώ, είναι για κάποιο λόγο δεν μου πειράζει. Μπορεί να εξαντληθούν π.χ. τα τεμάχια. Οπότε θα χρειαστεί να ξαναμπεί στην διαδικασία τη τύπωση. Επομένως, σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο κόστος για τον δημιουργό. Ακόμα το e-book μπορεί να φτάσει και το σημείο του πλανήτη με πολύ μικρό κόστος. Εδώ να αναφέρω συγκεκριμένα για τα βιβλία τα οποία κάναμε ηλεκτρονικά, το παιδιό σας, ας πούμε συγκεκριμένα το e-book που πρέπει και δεν πρέπει στην αγγλική περίπτωση, το In the Land of Mastered Mastering, πουλήθηκε μέχρι και την Ινδία. Ακόμα γνωρίζω από τις πωλήσεις ότι έχουν πουληθεί βιβλία στην Ιταλία και στο Κατάρ. Αυτό με το έντυπο βιβλίο θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Και όσο θα έλεγα κατόρθω. Ναι, μάλλον δεν θα γίνονταν ποτέ. Μάλλον δεν γίνονταν ποτέ, ακριβώς. Να πω ένα ακόμα πλεονέκτημα για το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι αυτή η ευκολία στο να αλλάζει σε κομμάτια μέσα στο κείμενο. Ένας δημιουργός κάποια στιγμή μπορεί να θέλει να προσθέσει κάποια σημεία. Στο έντυπο για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπει στη διαδικασία μια καινούργια έκδοση. Και μπορεί τα θεμάτια που ήδη υπάρχουν στην κυκλοφορία να πρέπει να καταργηθούν. Χαρακτηριστικά, μίλαμε με ένα φίλο μου τη Πλάλη, συνήθω ότι αγόρασε ένα έντυπο βιβλίο και βρήκε κάποιε σελίδε οι οποίε μέσα ήταν ανοιχτέ. Γύρισε πίσω στο βιβλιοπωλείο, έδωσε το βιβλίο και τούτο το βιβλιοπωλείο ότι αυτό πάει για πρωτοποίηση. Επομένω, αυτό είναι κόστο για τον δημιουργό και κόστο φυσικά για τον αγοραστή. Γιατί μπήκε στη διαδικασία να πάει να το αγοράσει, να το πάρει και μετά να ξαναεπιστρέψει για να πάρει το καινούργιο. Τέλος, να αναφέρω πως το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι διαδραστικό. Σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο μπορεί να έχει υπερσυνδέσμους, links, τα οποία μπορείς να τα πατήσεις για να σε πάει σε κάποιο άλλο ιστότιμο στο διαδίκτυο. Μπορεί να περιέχει διάφορα πολυμέσα, όπως βίντεο, ήχο και εικόνα, ακόμα και παιχνίδια. Με αυτή τη δυνατότητά του για διάδραση, κατά μία έννοια γυρίζουμε στην αρχή μορφή του e-book πριν μπει στις κλίνες πλάκες, που για να πεις μια ιστορία πρέπει να ρωτήσεις προφορικά. Έλεγε ένας άνθρωπος προφορικά μια ιστορία σε έναν άλλον και υπήρχε αλληλεπίδραση. Τώρα με το ηλεκτρονικό βιβλίο ξαναγυρνώ σε αυτό το πολύ σημαντικό παράγοντα, γιατί από τη στιγμή που το βιβλίο έγινε έντυπο, χάθηκε όλο αυτό. Με λίγα λόγια να σας πω ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι δυναμικό από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που σας είπα συνάγεται. Το σημαντικό τώρα, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο μάλλον, είναι η αγορά του βιβλίου από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία και η ανάγνωσή του. Δεν ξέρω, μοιράσαμε μία σημαντική. Όχι, έχουμε έτοιμα. Έχουμε ετοιμάσει κάποια φύλλα, είναι δισέλιδα. Οι οποίοι δυσκολεύονται βέβαια να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή. Ακριβώς, είναι πια αναλυτικά τα βήματα πώς γίνεται μια αγορά ενός βιβλίου και πώς γίνεται η ανάγνωση. Θα τη μοιράσουμε αργότερα να την δείτε βέβαια. Εγώ να σας πω εντάχει κάποια βασικά βήματα. Ξεκινάμε με το ότι πρέπει να κάνετε μια εγγραφή σε ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Στην εγγραφή συνήθως σας ζητούνται στοιχεία επικοινωνίας. Ονοματεπώνυμο, κάποιο mail, ένα προσωπικό email και ένα κωδικό τον οποίο τον γράφετε και ζητά και μια επαλήθευση. Όπως συνήθως γίνεται σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα ή όταν πλήττει κάποια ιστοσελίδα που απαιτεί να γίνει κάποια εγγραφή. Μετά από αυτό το βήμα, αυτό που χρειάζεται είναι να γίνει το κατέβασμα της εφαρμογής της ανάγνωσης από τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Η εφαρμογή αυτή υπάρχει, τη βρίσκετε, την κατεβάζετε στον υπολογιστή σας και μετά την εγκαθιστάτε. Τα βήματα είναι αρκετά απλά η κατάσταση. Εδώ να αναφέρω τα δύο πρώτα βήματα που ανέφερα τώρα, η εγγραφή και η εγκατάσταση της εφαρμογής. Στην ουσία γίνεται μόνο μία φορά, δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν κάθε φορά.
που αυτή τη στιγμή είναι μια φρασότητα για το μεγάλο πληγωγείο. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει η εγκατάσταση εφαρμογή αν αλλάξετε συσκευή. Αν αλλάξετε ηλεκτρονική συσκευή, πρέπει να έχετε ανακαταστήσετε την εφαρμογή ανάμεσα. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε το βιβλίο που θέλετε να αγοράσετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορεί να γνωρίζετε τον τίτλο, μπορεί να γνωρίζετε το ISBN, μπορεί να γνωρίζετε τον εκδοτικό οίκο. Υπάρχει μια αναζήτηση που συμπληρώνετε τον τίτλο, το γράφετε για να το βρείτε. Αν δεν γνωρίζετε τι θέλετε να αγοράσετε, όπως πάτε σε ένα βιβλίο που ψάχνετε, μπορείτε να πάτε στα κουμπιά που συνήθως αναφέρονται ως όλα τα βιβλία ή εκδοτική οίκη, να βρείτε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει και να το αγοράσετε. Η μεθόδη συνήθως στα ηλεκτρονικά βιβλιοπολία είναι δύο. Είναι συνήθως με χρήση πιστωτικής κάρτας και με χρήση χρεωστικής κάρτας. Η χρεωστική κάρτα είναι η κάρτα που βγάζετε, που σας δίνει το τραπεζικό το κατάστημα της τράπεζας όταν ανοίγετε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Είναι αυτή η κάρτα που κάνετε την ανάληψη στο ATM. Τώρα συγκεκριμένα αναφέρω για τους συνεργάτες μας. Ο συνεργάτης του Ελλάδα Point έχει άλλες δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι τα εμβάσματα μέσω εμβασμάτων τραπεζικών και μία ακόμα επιλογή είναι μέσω μια ειδική δική του κάρτα, την οποία την προπληρώνετε, η οποία διατίθεται από τα καταστήματα όλα τη Sportnet και από το άθροισμο μόνο την βρίσκει στο Μαρούσι. Αναφορικά με το MyBooks και το Cosmo Books είναι οι δύο τρόποι, είναι επιστημονική και χρεωστική. Τέλο, η ανάγνωση του βιβλίου γίνεται με το να ανοίξετε την εφαρμογή τη ανάγνωση και να μπείτε μέσα και να διαβάσετε το βιβλίο. Αν θέλετε να σα δείξω ένα δείγμα πώς ξεφυλίζεται ένα βιβλίο. Εδώ έχω μπει τώρα στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του Read Point. Εδώ βλέπετε και τα βιβλία, τα παιδικά παραμύθια του παιδιού σας. Να δείξω αυτό το τελευταίο που δώσα, είναι η περίπτωση του Φάνη Τόμιν. Περίπου έτσι αφαίρεται στην εφαρμογή. Βγαίνουν αυτά τα στοιχεία πάνω εδώ. Εκεί είναι διάφορες επιλογές. Εδώ μπορείτε να κάνετε zoom, εδώ να συγκρίνετε. Εδώ έχει κάποια άλλα κουμπιά τα οποία μπορείτε να κάνετε σε σελιδοδείκτες, σημειώσεις, να υπογραμμίσετε ό,τι σας ενδιαφέρει μια φράση, λέξη που σας άρεσε. Και από εδώ, με συγχωρείτε μου να κάνετε τέτοια καλά, είναι έτοιμο να φτώνουμε σε αυτό. Ξεφυλίστε κάπως έτσι, εντάξει, φαίνεται ολόκληρο το βιβλίο. Εδώ να πούμε βέβαια ότι το έχει ετοιμάσει ολόκληρο ο άνθρωπος, ναι, αλλά πρόβλημα. Δεν συνεργαζόταν το δικό μας το μηχάνημα με τον υπολογιστή του κυρίου. Στο ξεφύγισμα γίνεται κάπως έτσι. Δηλαδή στο Read Point είναι σαν ένα βιβλίο, δύο σελίδες, οι οποίες μάλιστα έχει από σελίδα στο σελίδιο. Αυτά ήταν από πλευράς μου. Το σίγουρο που δεν μπορείτε να κάνετε το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι σίγουρα να χρωστήσετε ή να το κάψετε. Οτιδήποτε άλλο μπορείτε να το κάνετε. Ερωτήσεις ή απορίες αυτή τη στιγμή αν έχετε. Εγώ βασικά το μόνο που ήθελα να ακούσω, κύριε Γιάννη, θα ήθελα η ασφάλεια καμιά φορά εμείς νιώθουμε άσχημα να χρησιμοποιήσουμε την πιστωτική μας κάρτα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έγινε απόλυτα κατανοητό με το προπληρωμένη κάρτα. Τι είναι. Είναι πιο ασφαλής από την πιστωτική μου, για να μην χρησιμοποιήσω την πιστωτική μου. Η κάρτα είναι πολύ πιο ασφαλής, γιατί βάζεις κάποιο συγκεκριμένο ποσό σε αυτήν την κάρτα. Δηλαδή μπορεί να την γεμίσεις με 50 ευρώ και αυτό το ποσό να το καταλήξεις να δώσεις με τι αγορές θα κάνεις. Επομένως δεν έχει κανένα κίνδυνο να σε ληστεύουν, γιατί δεν συνέβαινε κάποιο να παίζει πολύ λογαριασμό. Αυτό είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Απ' την άλλη και οι άλλοι τρόποι δεν είναι. Από τη δικιά μου εμπειρία είναι ασφαλή. Εντάξει, ας μην χρησιμοποιήσουμε πιστωτική, χρεωστική με κάποιο μικρό ποσό μπορεί να την έχουμε μόνο για αυτόν τον λόγο, μπορεί να το κάνουμε. Λοιπόν. Υπάρχει κάποια άλλη απορία από το κοινό, η οποία θα θέλατε να συζητήσουμε. Τα καταλάβατε όλοι. Στο μικρό κοινό. Νίκο. Δεν υπάρχουν και δεύτερα. Δεύτερο τι. Βιβλίο. Θέλεις. Ναι. Πάμε, στο επόμενο που θα βγάλουμε θα είναι λοιπόν το δεύτερο. Αφού γράφουμε κόμικ τώρα. Είπαμε αυτά δεν τα λέμε. Α, ναι. Γράφουμε βιβλία. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες απορίες.
Δεν ξέρω, κυρία Κωστοπούλου. Αποχαιρετώ εγώ λοιπόν τον κόσμο. Εγώ πολλές αγχωρίες έχω, να λέω ότι ντρέπεστε. Θα σας απαντήσω. Θα μας απαντήσω. Αφού είπα, ξέρετε, αυτά τα μηχανήματα δεν μπορώ, τα έχω λίγο με απόκοπα. Πιστεύω ότι απευθύνεται και σε εμάς, βέβαια, το μηχανή, στους γονείς των παιδιών που είναι μικρός. Κυρίως τα παιδιά μας όμως, όπως βλέπετε, τα νεαρά παιδιά πόσο ευκολία έχουν. Δηλαδή εμείς, οι παλαιότεροι, η μυρωδιά του βιβλίου, είτε να το παίρνουμε στο κρεβάτι, είτε να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε αντίθεση, αν μια αντιπαράθεση κάνω τα λεγόμενά σας, θα θυμάσω πάρα πολύ όλο το σύστημα που μας περιγράψετε. Αυτό είναι παιδί του μέλλοντος. Δεν είναι που είμαστε, που να το βρεις, είσαι στην εξοχή, που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές. Να βγαίνεις, να δανείζεσαι πέρα από ό,τι αν είσαι κάπου απομονωμένος. Όμως, εμείς οι παλιοί με το βιβλίο, αυτό κάθε αυτό το χαρακτήρι, δηλαδή το πιάνει, μην κάπου πάμε και για το κομμωδίνο, μας υπάρχει. Υπάρχει μια συναισθηματική ομίλη, ένα συναισθηματικό μας. Να το πούμε και αυτό. Εννοείται να το πούμε, απλώς εδώ θέλω να σας πω και το άλλο, σαν αντεπιχείρημα, θα μπορούσα να πω. Ότι κάθε φορά όταν αλλάζει ένα μέσο, πάντα το αντιμετωπίζουμε με φόβο. Δηλαδή, φανταστείτε, όταν πρωτοβγεί το ποδήλατο, πώς το βλέπαμε. Όταν βγει το πρώτο αεροπλάνο. Ενώ είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να πει ότι είναι. Και δεν καταργεί το ένα το άλλο. Μια έτσι συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει με το μυστικό. Με όλα τα προβλήματα που είπατε, με όλα αυτά τα. Τα θέματα είναι να σκεφτόμαστε λοιπόν πώς μπορείς να διαβάσεις το κρεβάτι ή το εργατικό βιβλίο. Θα σας πω, εγώ επειδή μισό λεπτό να συνεχίσω. Όχι, να είστε μια εξαιρετική του τρεπόμενου. Εγώ επειδή διαβάζω πολύ, αλλά. Εγώ διαβάζω πολύ έργο. Διαβάζω ηλεκτρονικό, πολύ ηλεκτρονικό. Θα σας πω το εξής, ότι το θέμα είναι πώς θα το σκεφτείς στο μυαλό σου αυτό που λέτε ότι είστε συνδεμένοι συναισθηματικά. Για μένα η ουσία είναι περιεχόμενο. Δηλαδή, όταν θα διαβάσει το Στογγέλση, θα διαβάσει το Στογγέλση. Δεν θα αλλάξει κάτι να αλλάξει το μέσο. Εντυπωσιάστηκα και αποξεκίνησα. Ναι, είναι πολύ ωραία εφαρμογή. Εντυπωσιάστηκα πολύ. Και δυστυχώς είναι και αυτό το πρόβλημα που δεν μπόρεσα να το κάνω. Όπως και να έχει, έχουμε κάνει τόσες φορές μεταβολές στον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που κινούμαστε στην καθημερινότητά μας. Έχει μπει τόσα νέα πράγματα στη ζωή μας. Που το ελληνικό βιβλίο θα μπει και θα καθιερωθεί. Απλώς είναι η αρχή μέχρι να την προσαρμοστούμε, να προσαρμοστούμε. Και ξέρετε, ένα αυτό που με ενδιαφέρει και πραγματικά, αν μάθω να το κηρύξουμε αυτό το διάβολο, δεν πρόκειται να είναι πάρα πολλά κομμάτια. Δηλαδή στη σημερινή εποχή, εγώ θα σα είπα από το φίλο μου, δηλαδή τη μυρωδιά, και να το έχω και να το σκεφάσω μέσα στη σχόλη του βιολόγου. Δεν μπορούμε πια να αγοράσουμε το βιβλίο. Με 25 ευρώ το βιβλίο, και αν διαβάζει και κάθε βράδυ, να θέσει ένα βιβλίο κάθε 15 μέρες και ούτε, και να πρέπει σε 15-20 μέρες να θέσει άλλα 25. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να πω και. Ναι. Μα γι' αυτό υπάρχει και δανειστική βιβλιοθήκη. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Και όμως δεν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε στην Ελληνική Αγγλική. Ξέρετε, περισσότερο ο ένας με τον άλλο. Έχεις κανένα βιβλίο, αγόρασες την τελευταία. Όμως έτσι περιορίζεται και οι επιλογές μας. Και σε ένα βιβλίο περίοδο δεν μπορείς να μείνεις με τις ώρες. Θα ψάχνεις. Ενώ στο σπίτι σου μπορείς να ψάξεις όλη την κάμα των ιστορικών, των ιστορικών, των αστυνομικών, όπως σας ενδιαφέρει. Δηλαδή με την παρουσίαση αυτή βρήκα πολλά έτσι ενδιαφέροντα πράγματα που είπατε. Αν και ήμουν μαγκωμένη. Σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι εντάξει κάνετε αυτό το εν μέρει το ρομαντικό με το παραδοσιακό ρομπορδίο. Σ' αυτό δεν θα διαφωνήσω, δεν μπορώ να το πω. Όπως χάνετε και ένα έτοιμο βιβλίο το οποίο είναι δερματό, δεν το κάνετε αυτό. Εντυπωσιάζομαι που λέτε ότι τα βιβλία μας ήταν βιβλία άλλων συγγραφέων. Εμείς λέμε τώρα τα δικά μας. Θα διαβάσουμε παιδάκια σε όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο. Όμως, σίγουρα, να ψάξω το μικρόφωνο και είναι κάποιος άλλος που θα καταθέσει κάτι. Κυρία Κωστοπούλου.
Πρέπει να για να σα ακούω. Θέλω να ρωτήσω, επειδή ενδιαφέρομαι για το δεξιό, ένα παιδάκι που έχει δυσλεξία, πώς μπορεί να του είναι κατανοητό από τη στιγμή που τα καταναλωτικά τα βιβλία δεν μπορεί να τα διαβάσει τόσο γρήγορα. Σε ποιο τρόπο μπορεί να το πάρουμε. Μπορεί. Κάνει πολύ καλό το παιδικό σχολείο. Με γεννήμη, αλλά πώς το κουράζει κάποιο. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα ακουστικό πρωτότυπο. Το οποίο κάποιο απαγγέλει, μιλάει και είναι σαν βιβλίο κανονικά. Σαν να είναι, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι να μαθεί μια ιστορία. Πρώτον υπάρχει αυτό. Δεύτερον, είναι διαδραστικό το ύπνο. Δηλαδή μπορεί παράλληλα με το βιβλίο, το κείμενο που βλέπετε, να έχει μέσα ήχο, μουσική, να έχει τα λόγια. Οπότε διευκολύνει πάρα πολύ. Αφαιρεί το κείμενο. Για να μάθει να αγαπήσει το παιδί το βιβλίο, κάνει τα φέρει σκημένο. Πρέπει να το δώσετε. Για να μην τα παιδιά βλέπουν όταν βλέπουν όλοι και πληκτρογραμμένα, εσείς κάνετε μια επιλογή και δεν γίνεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Θα του παρουσιάσετε ένα παραμύθι, την αρχή, το τέλος, λίγο τη μέση, χωρίς να κουράζετε. Είναι ένα επίπεδο προσαρμογής των παιδιών με τα βιβλία, με τις εικόνες, ξέρετε γιατί. Του εντυπωσιάζει πιο πολύ τώρα πια να το βάλετε στον υπολογιστή να διαβάσουν παραμύθια παρά να του πάρετε παραμύθια. Τα παιδιά πληκτρολογούν, λε και του γεννήθηκαν ξέροντα. Ναι, φτιάχνουν, βάζουν τα CD, τακτοποιούν ακόμα και την τηλεόραση των γονιών του, μπορεί να την δημιουργήσουν και να ξέρουν πολύ καλύτερα από τον κοντρόλο να το δουλεύουν. Τι σημαίνει αυτό. Εκεί που τα βλέπετε με ενδιαφέρον προς τον υπολογιστή, βάλτε και το βιβλίο μέσα σε αυτό. Μαζί με τα παιχνίδια, με ό,τι άλλο ασχολείται, με το γυρίζοντας τον κόσμο, μπορεί να μπαίνει σε χίλια site, με ζώα, με κοιτά. Ας μπήκε στο βιβλίο. Υπέρ μας. Βεβαίως. Εντάξει, εγώ είμαι φανατικός της ψυχολογίας, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι τρόμαξε. Γιατί τρόμαξα, ας πούμε, εγώ υποφέρω από την οδηγία γιατί δουλεύω συνέχεια σε iPad. Και πραγματικά τρομάζω την εποχή που θα σταματήσω να προσεγγίζω αυτά που υπάρχουν γύρω μου και τα βιβλία και τις πέντε αισθήσεις. Και είναι σε μια γενιά που είναι η ίδια μου, και πολύ παλιό, ούτε πολύ λέει. Και τότε είναι κατά τη αποθέωση ενός μέσου. Υπέρ τη αποθέωση των αισθήσεων είναι άλλο ένα εργαλείο. Δεν ξέρω τελικά αν θα πιάσει, δεν ξέρω και τα στατιστικά για το Amazon. Παράλληλα, οι πωλήσεις εν υποβιβλίων έχουν αυξηθεί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μειωθεί. Στην Αμερική άξονα. Αυτό είναι κάτι. Ναι, αλλά συνήθως ότι γίνεται στην Αμερική. Σε λίγα λόγια δηλαδή. Με λίγα λόγια δηλαδή. Θα πρέπει να λειτουργήσει επειδή αφορά παιδιά. Να προσεγγίζουν μια από τις πολύ μικρές ηλικίες, πολύ απλά και πολύ βασικά πράγματα. Έτσι, για παράδειγμα, όπως και ο υπολογιστής έχει αποδειχθεί ότι είναι λαβερός στις πολύ μικρές ηλικίες, αν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη δραστηριότητα και με συγκεκριμένο στόχο και με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, θα τα έχουν αποδείξει οι έρευνες. Έτσι και το ηλεκτρονικό βιβλίο πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο και συγκεκριμένο στόχο.